Το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο των εκλογών πήρε ο υποψήφιος δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης, επικεφαλής του συνδυασμού για τα Χανιά. Απευθείας σύνδεση με το στούντιό μας στα Χανιά. Εκεί βρίσκεται ο υποψήφιος δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Σημανδυράκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σλαπάτα, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Κύριε Σημανδυράκη, πήγατε ανέλπιστα καλά για κάποιους με το δεδομένο ότι είστε ένα νέο πρόσωπο με όχι με τεράστια εμπειρία πίσω του σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Βέβαια, έχετε διατελέσει και περιφερειακό σύμβουλο, αν δεν κάνω λάθος, με την παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη. Και την πρώτη Κυριακή κόψατε δεύτερος το νήμα. 19,09 έναντι 25,75, αν επίσης δεν υπάρχει μια ελάχιστη απόκληση στα ποσοστά, έναντι του κυρίου Παπαδογιάννη. Θέλω να μου πείτε λοιπόν εάν το περιμένατε και αν εκτιμάτε ότι την επόμενη Κυριακή μπορεί να ανατραπεί η εικόνα αυτή που έχουμε. Κυρία Σαλαπάτα, να πω καταρχάς ότι ήταν μια σημαντική επιτυχία μιας νέας αυτοδιοικητικής ομάδας, μιας νέας αυτοδιοικητικής πρότασης. Ξεκινήσαμε πριν περίπου 6 μήνες μια πορεία να πείσουμε τους πολίτες των Χανίων ότι ένας διαφορετικός τρόπος εκλογής μπορεί να έχει ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα. Συγκροτήσαμε μια ομάδα 98 νέων καινούριων προσώπων, από τα οποία μόλις 3 πρόσωπα είχαν προηγούμενη εμπειρία και εκλογή στην τοπική αυτοδιοίκηση και καταφέραμε να συσπυρώσουμε πρόσωπα τα οποία είχαν μια προηγούμενη θετική εμπειρία και επαφή με συλλογικότητες, με επιμελητηριακούς χώρους, με μαζικούς φορείς, με ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με τα κοινά, αλλά για διάφορους λόγους η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αποτελούσε ένα ελκυστικό τόπο για αυτούς. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια καινούργια δυναμική ομάδα και από ό,τι φάνηκε από το αποτέλεσμα, οι πολίτες των Χανίων ήταν έτοιμοι να μας ακούσουν, ήταν έτοιμοι να εμπιστευτούν και να μας δώσουν τη δύναμη να συνομιλήσουμε για μία ακόμα εβδομάδα μαζί τους για να καταφέρουμε τελικά να τους πείσουμε τόσο για τις προθέσεις μας, τόσο για το πρόγραμμα, αλλά κυρίως για τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία τους τελευταίους μήνες τους επικοινωνούμε και τους εκθέτουμε. Τώρα όσον αφορά την εκτίμησή μας για την δεύτερη Κυριακή, για την επερχόμενη Κυριακή, είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε την πίστη ότι θα γίνει όχι απλά η ανατροπία, θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο θα αποτυπώνει την πρόθεση των Χανιωτών και των πολιτών των Χανίων συνολικά για να προχωρήσει με μια νέα αντίληψη. Μια νέα αντίληψη η οποία θα έχει να κάνει τόσο στα κριτήρια και επιλογή των προσώπων που συνθέτουν τις ομάδες, όσο μια νέα αντίληψη για την σχέση που πρέπει να έχουν οι πολίτες με τον Δήμο. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο κέρδος το οποίο την επόμενη μέρα θα φέρει και ένα θετικό αποτέλεσμα στο κομμάτι της διαχείρισης. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο ότι εάν εκλεγείτε δεν θα έχετε και την πλειοψηφία των εδρών? Και θέλω λίγο να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες. Κοιτάξτε, όσοι επιλέξαμε να εμπλακούμε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, γνωρίζουμε εκ των προτέρων το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη είναι συγκεκριμένο, επιβάλλει συνέργειες και συνεργασίες. Ήταν κάτι το οποίο άλλωστε έχει αποτυπωθεί και στη φυσιογνωμία της προσπάθειάς μας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν καταφέρουμε και έχουμε μία σύγκληση προγραμματική και να ζητήσουμε τις υγιείς δυνάμεις και τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν μία πολιτική αξιοπιστία, μπορούμε να συνομιλήσουμε και μπορούμε να έχουμε ένα πεδίο συνεργασιών επικοδομητικό για το Δήμο. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία πλέον, υπάρχει διάθεση και ήδη νομίζω ότι διαφαίνεται και ένα πεδίο, όχι συνεργασία σε επίπεδο κορυφής, ένα επίπεδο διαλόγου επικοδομητικού σε επίπεδο στελεχών, το οποίο νομίζω ότι θα είναι και η τελική απάντηση. Από εκεί και πέρα, εμείς μέχρι την Κυριακή συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε στους πολίτες. Δεν προχωρούμε σε διαδικασίες συμφωνιών κεντρικών κορυφής, συνεχίζουμε να μιλάμε και να συνομιλούμε με την κοινωνία και να προσπαθούμε να την πείσουμε για τις προθέσεις μας και τη δυνατότητα υλοποίησής τους.
κύριε Σημανδυράκη, ο κύριος Βάμβουκας με ανακοίνωσή του παρήχε στήριξη ως προς το πρόσωπό σας και την παράταξή σας, χωρίς βέβαια να πει ευθέως το όνομά σας, σας φωτογράφησε όμως. Ένα σχόλιο επ' αυτού. Νομίζω ότι ο κύριος Βάμβουκας, ο απερχόμενος δήμαρχος, φωτογράφησε τις αντιλήψεις με τις οποίες πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος. Είναι αντιλήψεις οι οποίες έχουν νεωτερικά χαρακτηριστικά, αντιλήψεις οι οποίες ξεπερνούν τις παθογένειες του παρελθόντος και σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια πράγματι φαίνεται να προκρίνεται η δική μας τοποθέτηση για την επόμενη μέρα. Σε αντίθεση με το συνυποψήφιο τον κύριο Παπαδογιάννη, ο οποίος έχει καταθέσει μια πρόταση, η οποία όμως κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και αντίληψη από τη δική μας. Είναι λοιπόν στο χέρι των πολιτών να προκρίνουν, ανεξάρτητα τις όποιες, αν θέλετε, κατευθύνσεις ή αν θέλετε, επιμέρους επισημάνσεις μπορεί να γίνονται από παρατάξεις, είναι κυρίως και πάνω απ' όλα στο χέρι των πολιτών να κάνουν την τελική αξιολόγηση ανεπηρέαστη και να δουν τελικά ποια θέλουν να είναι η μέρα, η επόμενη μέρα για το Δήμο Χανίων. Τον έτερο διεκδικητή του Δήμου Χανίων τον στηρίζει επισήμως η Νέα Δημοκρατία. Εσείς στον αντίποδα δεν έχετε λάβει κάποιο χρήσμα, τουλάχιστον όχι επισήμως. Αυτό σας προκαλεί κάποιο προβληματισμό ή θεωρείτε λίγο παροχημένη όλη αυτή την κατάσταση με τα χρήσματα, την κομματική στήριξη που παρέχουν τα κόμματα κεντρικά ενδεχομένως σε κάποιους υποψηφίους. Σας λέει κάτι αυτό εν τέλει? Νομίζω ότι η συζήτηση περί χρησμάτων και κομματικοποίησης της αυτοδιοίκησης έχει εξαντληθεί. Ξέρω ότι και στο Ηράκλειο ήταν μια συζήτηση η οποία έχει λάβει τεράστια έκταση. Κυρίως όμως δεν νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που αφορά τους πολίτες και δεν είναι στα βασικά κριτήρια επιλογής. Ο κύριος Παπαδογιάννης είναι μια κομματική επιλογή, η πρότασή του. Αυτό έχει ένα συγκεκριμένο στενό πλέον ακροατήριο, το οποίο είναι εγκλωβισμένο σε παροχημένες λογικές. Εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας και την επόμενη μέρα όλοι μαζί, σεβόμενοι το αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, θα προχωρήσουμε με μια διάθεση ενότητας προς όλη την κοινωνία. Δεν συμφωνούμε, δεν διεκδικούμε και δεν ασπαζόμαστε τις κομματικές λογικές, αλλά εν πάση περιπτώσει σεβαστό για κάθε παράταξη αν τις δέχεται και αν τις υιοθετεί και αν τις υπηρετεί. Και κλείνοντας, απευθυνόμενος και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, γιατί να στηρίξει κανείς την ερχόμενη Κυριακή τον Παναγιώτη Σημανδυράκη? Θέλω να τονίσω ότι η δική μας προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια η οποία καταχωρήθηκε στη συνείδηση των Χανιωτών και των συνολικά των πολιτών του Χανίων ως μια ομαδική και συλλογική κίνηση. Είμαστε μια δεμένη ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει στο σύνολό της αλλά και στα πρόσωπα των μελών που την αποτελούν ότι στο παρελθόν με συγκεκριμένο και απτό τρόπο έχει προσφέρει στα κοινά, έχει προσφέρει μανιδιοτέλεια και εσωτερικό κίνητρο. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό οι πολίτες την Κυριακή να ολοκληρώσουν αυτό που ξεκινήσαμε και με τον τελευταίο σταθμό της περισμένης Κυριακής να κλείσουμε αυτή την πορεία η οποία δείχνει ότι τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση τελικά μπορεί να γίνουν και αλλιώς. Μετά από αρκετές δεκαετίες, το πολιτικό προσωπικό του Δήμου Χανίων είναι καιρός να ανανεωθεί και μαζί με το πολιτικό προσωπικό που θα ανανεωθεί να ανανεωθούν κυρίως οι αντιλήψεις και οι λογικές. Με καινούργιες λοιπόν λογικές και ανανεωμένες αντιλήψεις είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Χανίων για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής, μια άλλη καθημερινότητα αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να αναδειχθούν τα μεγάλα και σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν στο Δήμο Χανίων. Αυτή είναι η πρότασή μας. Στηριζόμαστε στην αντίληψη που πρέπει να αλλάξει και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ευκαιρία που μου δώσετε. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Έχουμε ακόμα συνέχεια μέχρι την Κυριακή και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.